Το ένα μετά το άλλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ παίρνουν το δρόμο προς την έξοδο, με το κύμα φυγής να συνεχίζεται και τις εξελίξεις που αναμένονται τις επόμενες ημέρες να φαίνεται ότι οδηγούν στη διαμόρφωση της νέας πραγματικότητας για το κόμμα, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στην Κρήτη. Δεν πιστεύω ότι θα φύγουν. Πιστεύω ότι θα μείνουν. Ακέφαλοι και με μόλις 8 μέλη από τα συνολικά 27 που αριθμούσε, έχει μείνει μετά και τις τελευταίες αποχωρήσεις τελεχών της η Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ανεξαρτητοποίηση της ομάδας της Έφης Αχτσιόγλου, 10 ακόμη τοπικά στελέχη ανακοίνωσαν την Πέμπτη την αποχώρησή τους, εξαιτίας, όπως εξήγησαν, της πρακτικής της νέας ηγετικής ομάδας. Στα Χανιά, παραδείγματος χάρη, από την Νομαρχιακή Επιτροπή έχει αποχωρήσει το 70%. Από την Κεντρική Επιτροπή έχει αποχωρήσει το 34%. Καθημερινά βλέπουμε εκατοντάδες αποχωρήσεις μελών, όχι μόνο στα Χανιά, πανελλαδικά. Και αυτό δείχνει κάτι. Ο αριθμός των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής Χανίων που έχουν αποχωρήσει φτάνει τους 19, ενώ ένα μεγάλο μέρος και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής από τα Χανιά έχει ήδη επίσης αποχωρήσει. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση πλέον να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός φορέα για να εκφράζει ακριβώς αυτές τις αγωνίες. Τις αγωνίες του ελληνικού λαού, που φτάνει 20 του μήνα και δεν έχει να πάει στο σούπερ μάρκετ. Στην επιστολή τους οι 10 κατηγορούν ευθέως τη νέα ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ενώ κάνουν γνωστό ότι παρετούνται τόσο από την Ομαρχιακή Επιτροπή, όσο και από τα όργανα πολιτικής ευθύνης του νομού. Είμαστε περήφανοι για το κυβερνητικό έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ελπίζουμε ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στο μέλλον σε όποιες κινήσεις γίνουν. Στο Ηράκλειο, όπως σημειώνει ο συντονιστής, οι αποχωρήσεις σε σχέση με τα 6.000 μέλη είναι συγκεκριμένες και αριθμούν περί τα 60 άτομα. Έχουν αποχωρήσει μέχρι και εκθές από τα συνολικά 6.000 μέλη του κόμματος στον νομό, περίπου τα 60 μέλη. Πράγμα που σημαίνει ότι σε επίπεδο, αν το δούμε καθαρά αριθμητικά, δεν υπάρχει ντόμινο αποχωρήσεων και αλλαγών. Προφανώς έχουν φύγει συντρόφισσες και σύντροφοι και στελέχη ικανά που είχαμε δώσει κοινούς αγώνες, επέλεξαν την πολιτική τους διαδρομή. Διαφωνώ, θεωρώ ότι κάνουν λάθος. Αυτό όμως θα κρυθεί σύν το χρόνο. Ο κύριος Κλεράκης χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση για αποχώρηση, σχολιάζοντας ότι δεν τίθεται πολιτικό επίδικο, αλλά αμφισβήτηση του Προέδρου και πάντως, όπως σημείωσε, σε ό,τι αφορά αριθμητικά τα στελέχη που αποχωρούν, μάλλον έχει μειωμένη ένταση. Η συντριπτική πλειοψηφία της βάσης των μελών των στελεχών είναι εδώ, συστοιχίζονται πίσω από το κόμμα, τις διαδικασίες μας, το συνέδριό μας και τον Πρόεδρο για να δώσουμε τη μάχη να ξανακάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το μεγάλο σπίτι των δημοκρατικών, προοδευτικών και αριστερών πολιτών. Στο Ρέθυμνο την ερχόμενη Δευτέρα στη σύσκεψη των μελών της Νομαρχιακής αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να ανακοινωθούν οι αποφάσεις των στελεχών του κόμματος, που πάντως ήδη έχουν εκφραστεί δημόσια και ήδη έχουν δείξει πως κινούνται στο δρόμο προς την έξοδο. Τα μέλη στο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή είναι 1.700 με τις καινούριες εγγραφές που έχουν γίνει το 22 και το 23. Από τα μέλη αυτά έχουν υπογράψει κείμενα γύρω σε άλλες φορές 40, άλλες φορές 45. Εν πάση περιπτώσει, το ταβάνι στα διαφωνούντα μέλη είναι 50 άτομα και είναι τα ίδια κάθε φορά που υπογράφουν τα κείμενα. Υπό αυτό το κλίμα δεν μένει ανεπηρέαστη η βάση του κόμματος, ούτε στο νομό Λασιθίου που μετρά αποχωρήσεις μετά το συντονιστή Γιώργο Καλλιντέρη, δύο μελών από την Ιερά Πέτρα και τη Σιτία, αλλά και επιστολές αποχώρησης που φτάνουν από διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας, εκφράζοντας σε ένα βαθμό την αντίδραση στα όσα συμβαίνουν στα εσωκομματικά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.